Φίλες και φίλοι του κύκλου, ο Μάρτιος είναι ο πρώτος μήνας της Άνοιξης. Στις 21 Μαρτίου ιδιαίτερα, που έχει καθιερωθεί ως πρώτη μέρα της Άνοιξης, γιορτάζουμε και τη μέρα της ποίησης και την ποίηση. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Λίγες μέρες μετά, 25 Μαρτίου, είναι η εθνική μας γιορτή και έχει καθιερωθεί να σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της εφέτος. Συνδυάζοντας λοιπόν και τα δύο, και στα πλαίσια των διαδικτυακών συζητήσεων που κάνουμε στον κύκλο για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, θα μιλήσουμε σήμερα για ποίηση και επανάσταση. Την Επανάσταση. Την Επανάσταση του 1821. Έχουμε γι' αυτό προσκεκλημένο μας τον Κώστα Σταμάτη, κριτικό και με πολυετή εμπειρία στον χώρο του βιβλίου, το χώρο των εκδόσεων, ο οποίος είναι και ανθολόγος και επιμελητής μιας πρόσφατης ανθολογίας από τις εκδόσεις Πατάκη, «Η ποίηση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821». Κυρία Σταμάτη, καλώς ήρθατε στον κύκλο, στην έστω διαδικτυακή αυτή συνάντησή μας που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Με τη βοήθεια όμως της τεχνολογίας, η ποίηση μας φέρνει πιο κοντά. Καλώς ήλθατε και σας ευχαριστούμε και εσάς και τις εκδόσεις Πατάκη που δεχθήκατε αυτή την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πατακιά. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι που σας γνωρίζω και αισθάνομαι ευτυχής που βρίσκομαι διαδικτυακά στον κύκλο των Ελλήνων που εγκαταβιούν στις Βρυξέλλες λόγω εργασίας, πολλούς από τους οποίους είχα γνωρίσει και στο παρελθόν, όταν επισκεπτόμουν συχνά το Μακαρίτη, τον αείμνηστο φίλο μου, τον Γιώργο τον Λινό. Ναι, εξαιρετικός φίλος και εξαιρετική προσωπικότητα, τον χάσαμε δυστυχώς. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, το οποίο εσείς το ξέρετε καλύτερα μια που είστε και η ίδια ποιήτρια, είναι ότι η ποίηση είναι εκρηκτικό μείγμα. Όντως. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, σας διακόπτω. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου και το θαυμασμό μου για το επίτευγμα αυτό, το δικό σας, αυτήν την ογκώδη και εμβληματική ανθολογία. Αλλά πριν περάσουμε να μιλήσουμε ειδικότερα για την ανθολογία αυτή, θα ήθελα, όπως λέτε, όπως ξεκινήσατε, να θέσουμε το θέμα γιατί πέραν των επετείων και των εορτών, γιατί μας ενδιαφέρει η ποίηση, πώς προσλαμβάνεται η ποίηση και πώς αποτυπώνει η ποίηση την Επανάσταση και όχι η πεζογραφία, παραδείγματος χάρη. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί όπως θα μας πείτε εσείς, η ποίηση είναι πράξη επαναστατική κι αυτή, έτσι. Γι' αυτό προανέφερα τη λέξη εκρηκτικό. Ναι, εκρηκτικό. Ναι. Κοιτάξτε, όπως πάλι πολύ καλά ξέρετε, η ποίηση είναι η υψηλότερη τέχνη του λόγου. Μάλιστα. Στις μέρες μας βέβαια μιλάμε μόνο για γραπτό λόγο. Αυτό είναι μια εξασφαλισμένη διαχρονικότητα που έχει η ποίηση, ούτως ώστε να προηγείται από όλα τα υπόλοιπα είδη του πεζού λόγου. Και η πεζογραφία βέβαια έχει γράψει και έχει δώσει λαμπρές σελίδες για το 21, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση με την ποίηση για το λόγο ότι η πεζογραφία από τη μορφή που έχει και από τη δομή που έχει είναι υποχρεωμένη να κάνει πράγματα τα οποία η ποίηση τα αποφεύγει. Δηλαδή, να μην τα λέμε περί διαγραμμάτου, η ποίηση είναι απεσταγμένος λόγος, συμπυκνωμένος λόγος, και κυρίως έχει εκείνη τη χάρη που της επιτρέπει να διατυπώνει με λίγες λέξεις πολύ βαθιά και συμπυκνωμένα νοήματα. Πράγμα το οποίο για την πεζογραφία
Για να ισχύσει την πεζογραφία απαιτείται μεγάλη έκταση γραφής. Το ότι πρέπει να εξυπηρετήσει και την εσωτερική δομή του πεζογραφικού κειμένου, να γράψει με πολύ περιγραφικότητα και να αποδώσει τα πρόσωπα, τους ήρωες που διαδραματίζουν ρόλο, ενώ η ποίηση αντιθέτως αρκείται με τα λίγα να πει τα πάρα πολλά. Αυτή είναι ό,τι ονομάζω εγώ η χάρη της ποίησης. Ο ποιητής, ο σπουδαίος ποιητής Γιώργος Θέμελης, με ένα μικρό ποίημα, μικρό το δέμας ποίημα, με δύο στροφούλες και μόνο με 15 λέξεις, έδωσε όλη την πεμπτουσία του 21. Αυτά μόνο η ποίηση μπορεί να τα καταφέρει για τους λόγους που προανέφερα. Θέλετε να μας διαβάσετε το ποίημα αυτό του κυρίου Θέμελη που το έχετε μεγάλη και ευχαρίστηση. Το περιλαμβάνετε και στην ανθολογία, έτσι. Βεβαίως. Το ποίημα τυπλοφορείται επίλογος. Στην ανθολογία συστεγάζεται με άλλα δύο μεγαλύτερα έργα του Θέμελη. Επίλογος. Τρία πουλιά λαλούσαν ψηλά στον ουρανό. Δημοτικό τραγούδι είναι το μότο. Έρχονται νύχτες που βιάζονται να γεννήσουν. Έρχονται μέρες που θέλουν να αλλάξουν και να φορέσουν αιώνες. Όλη η πεμπτουσία του 21 κρύβεται μέσα εκεί. Είναι οι νύχτες που δεν εναλλάχθηκαν ποτέ πια με νύχτες και είναι οι μέρες που φόρεσαν τους καινούριους αιώνες, αυτούς που έχουμε εμείς ως ελεύθερη νοελληνική ζωή. Μάλιστα. Και ακόμα περισσότερο νομίζω ότι η ποίηση με την Επανάσταση έχουν κάποια κοινά σημεία, κάποια σημεία επαφής. Γιατί και η ποίηση διακατέχεται από αυτήν την τρέλα που διακατεχόταν και η Επανάσταση. Οι επαναστάτες όταν ξεκίνησαν είναι οι λίγοι, πάντα είναι λιγότεροι αυτοί που εκτιμούν την ποίηση από ότι την πεζογραφία. Λίγοι ξεκίνησαν έναντι πολλών και την Επανάσταση, έτσι για να βρούμε λίγο. Και έχουν και οι δύο διακινδύνευση. Είναι η μορφή του λόγου, θεωρώ, η ποίηση, δεν ξέρω τι. Και είναι η γνώμη σας που ενέχει μεγαλύτερη διακινδύνευση και βέβαια ο κίνδυνος εννοείται ότι... Χαίρομαι που εντοπίζετε αυτές τις συμπτώσεις. Η άλλη μεγάλη σύμπτωση που έχει ποίηση του 21, έχει το 21 η Επανάσταση με την ποίηση, είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτή την αλήθεια και οι ποιητές και οι οπλαρχηγοί ή οι οπλοφόροι την κυνήγησαν με πολύ κινδυνόδη τρόπο. Με εξαιρετικά κινδυνόδη τρόπο. Η ποίηση απέδωσε στο 21 αυτά που του άξιζαν. Αρχής γενομένης από το δημοτικό τραγούδι. Ναι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με τη δομή του βιβλίου που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, που πιάνει όλους τους ποιητές που ασχολήθηκαν με το θέμα της Επανάστασης από το δημοτικό τραγούδι μέχρι τις μέρες μας. Για να τελειώσουμε έτσι λιγάκι αυτή που είναι ατέλειωτη αυτή η συζήτηση για τα κοινά σημεία της ποίησης και της Επανάστασης, θα έλεγα επίσης ότι και από την ιαχή αυτή, το «Ελευθερία ή θάνατος» της Επανάστασης, επίσης η ποίηση είναι η μορφή του λόγου που δίνει μεγαλύτερη ελευθερία για την έκφραση των συναισθημάτων. Οπότε πιάνουμε εδώ την ελευθερία. Και ο θάνατος επίσης είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα της ποίησης. Οπότε και στο «Ελευθερία ή θάνατος» η ποίηση δεν μπορούσε παρά να είναι πολύ ευαίσθητη. Έτσι. Ακριβώς όπως τα λέτε είναι, αλλά λάβετε υπόψη σας και το εξής. Όταν τυπώνονταν στις σημαίες τις επαναστατικές αυτή η διαζευτική φράση «Η ελευθερία ή θάνατος»,
αυτό σήμαινε και πολλά άλλα πράγματα. Mm. Σήμαινε κυρίως γιατί αυτοί που τα γράφαν δεν ξέραν αυτό που στις μέρες μας αποκαλείται έντεχνη ποίηση, που είναι παραπλανητικός όρος όσον αφορά το πρώτο συνθετικό της έκφρασης. Mm. Δεν ήξεραν έντεχνη ποίηση, δεν είχαν ακούσει ακόμη τον Σολωμό, τον Γκάλβο και τους μεταγενεστέρους. Αυτή το μόνο, από το μόνο από το οποίο διδάσκονταν ήταν το δημοτικό τραγούδι και ειδικότερα το κλέφτικο τραγούδι. Μάλιστα. Το οποίο κλέφτικο τραγούδι μέσα σε μια νύχτα και αυτό άλλαξε και ήταν πια το επαναστατικό τραγούδι, το τραγούδι της Επανάστασης. Κατά την ίδια ακριβώς αναλογία που μέσα σε μια νύχτα οι τσομπαναρέοι γίνανε οπλαρχικοί και οι ψαράδες και οι βαρκάριδες ναύαρχοι. Αυτό είναι το θαύμα της Ελληνικής Επανάστασης. Και από τη στιγμή που υπήρξε η ποίηση των Ελληνίων δημιουργών, δηλαδή ο Σολωμός και ο Κάλβος που είναι αρχηγέτες σε αυτή την ποίηση, επιτελέστηκε και με τον καλύτερο τρόπο ότι διαρκούσεις της Επανάστασης τα όπλα αναλάμβαναν τον αγώνα και οι ποιητές αναλάμβαναν αυτόν τον αγώνα να τον δαφνοστολίσουν. Αυτή δεν είναι η δουλειά της ποίησης. Πάντοτε αυτή ήταν η δουλειά της ποίησης. Να δίνει τα δάφνινα ή τα ελέηνα στεφάνια. Mm. Και ειδής το εμπαρόδο να πω και το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την αφελή άποψη ότι διαφορετικό πράγμα είναι να πολεμάς με το σπαθί στο χέρι και διαφορετικό είναι να πολεμάς με την πένα στο χέρι. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι και αυτό το αποδεικνύει και η ζωή του Σολωμού και η ζωή του Κάλβου. Μάλιστα. Έβαλαν με το αίμα τους υπογραφή στα έργα τους. Ποίηση και δράση. Ναι, τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Πόσο υπέφεραν και πόσο ανάλωσαν τη ζωή τους για να βγουν αυτά τα έργα. Και τις, αυτά που λέμε άοσμα σήμερα, οι περιπέτειες του βίου. Αυτά είναι κατάθεση ψυχής. Δεν είναι οι απλές περιπέτειες του βίου. Οπότε να έρθουμε στη δομή τώρα της ανθολογίας. Είναι σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο δημοτικό τραγούδι και το δεύτερο στα ποίηματα που γράφτηκαν από την εποχή της Επανάστασης μέχρι σήμερα, διαχρονικά, από δόκιμους ποιητές, ας το πούμε έτσι, να μην χρησιμοποιήσουμε τον όρο έντεχνη ποιητή. Με συγχωρείτε. Ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω τι πάνε να πει ο όρος δόκιμους ποιητές. Ναι, ούτε αυτό. Τι να πούμε. Ήθελα να με συγχωρείτε. Εξηγήστε μας. Ναι. Ακούστε. Η ποίηση ερήμων των ποιητών καταδυναστεύεται από έναν ταξικό διαφορισμό που έχει. Το ξέρετε πολύ καλά. Ναι. Ελάσσον ποίηση, μέτρια ποίηση, μείζον ποίηση. Αυτός που εγώ τολμώ να τον ονομάζω ταξικό διαφορισμό, διευκρινίζοντας πάλι ότι έγινε ερήμην των ποιητών, πολλές φορές δεν ισχύει να, ας πούμε, όταν μπαίνεις να ανθολογήσεις την απέραντη ποιητική ποίηση, αυτή συγκεκριμένα, είναι δυνατόν ότι δίπλα στα μεγάλα αναγνωρισμένα έργα να παραγνωρίσεις ένα τέτοιο ταπεινό ανθήλιο όπως του Θέμελη για να το προσπεράσεις. Μετά δεν γίνεται να συγκροτήσεις ένα σώμα ανθολογίας και να μην έχεις δίπλα στο Σεφέρι, ας πούμε, ή στο Σολωμό, ή στον Κάλβο. Πρέπει να έχεις και τον Κόρπα, ας πούμε. Ναι. Το Θωμά τον Κόρπα που υπήρξε σπουδαίος ποιητής και είναι εντελώς άγνωστο σήμερα στους ανθρώπους. Έχει γράψει σπουδαία ποίηματα και είναι και πολλοί άλλοι. Ή για να πάω πιο πίσω, τον Ιωάννη Καρασούτσα, ο οποίος παρότι έγραφε στην Καθαρέβουσα, στη γλώσσα εκείνης της εποχής και με πολύ εξαρχαϊσμένες λέξεις, είναι ένας σπουδαίος ποιητής
Και αυτό το αποδεικνύει ότι για να διαβάσει κανείς το έργο του σήμερα δεν χρειάζεται να ξέρει καθαρέγουσα, όπως δεν χρειάζεται να ξέρει καθαρέγουσα για να διαβάσει την ποίηση του Κάλβου, του άλλου ποιητάρχη που είχαμε και έγραψε εν όσο διαρκούσε η Επανάσταση. Με διευκολύνεται έτσι για να περάσουμε στα κριτήρια. Ας πούμε ότι δεν συζητάμε τις ανθολογίες. Ναι, δεν μιλάμε για δόκιμους ποιητές. Μιλάμε, ήθελα να κάνω απλώς τη διάκριση, ας πούμε, επώνυμους ποιητές. Ας ούτε πούμε, με την έννοια των γνωστών. Ας σας διευκολύνω. Ήθελα να διακρίνω μεταξύ δημοτικής ποιησης που είναι ανώνυμη ποιηση και επωνύμων, αυτών που υπογράφουν το ποίημα. Τώρα, ας περάσουμε λοιπόν στα κριτήρια μου, μισοαπαντήσατε ήδη. Ποια ήταν τα κριτήρια για να συμπεριλάβετε, γιατί μια ανθολογία αναγκαστικά είναι σχετικά υποκειμενική, δεν μπορεί να είναι εξαντλητική. Επιλέξατε, με ποια κριτήρια επιλέξατε. Όπως ήδη μας είπατε, δεν ήταν οπωσδήποτε με το κριτήριο ποιος είναι ο πιο γνωστός και καθιερωμένος, αλλά... Ναι. Το απαράβατο κριτήριο, με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική του έννοια, ήταν τα ποιήματα να αποπνέουν την ψυχή του αληθινού 21. Να έχουν όχι μόνο συναίσθημα, αλλά και σκέψη, απεσταγμένη σκέψη, και τη βούληση των νεότερων δημιουργών, την επεφρασμένη βούλησή τους, να έχουν συμπεριλάβει το 21 μέσα στην ποιητική τους ύλη. Και εδώ εννοείται ότι έβαλα ποίηματα που ήταν μόνο δημοσιευμένα. Δεν ζήτησα και δεν δέχτηκα να βάλω ποίηματα τα οποία γράφτηκαν τώρα, πρόσφατα, για να μπορέσουν να δείξουν ότι υπάρχουμε και ποιητικά μέσα στις γιορτές που έρχονται. Εννοώ τους πανηγυρισμούς για το 21 που γρήγορα θα ξεχαστούν. Αυτό ήταν ένα κριτήριο. Επίσης, δεν συμπεριέλαβα ποίηματα τα οποία έχουν μόνο επιφανειακή περιγραφικότητα, αρκούνται σε αυτήν, και είναι ως ποιητική ύλη στήρα και ξεθυμασμένη. Δεν ισχωρούν στα ισότατα. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια ποίηματα. Και υπάρχει και άλλη μια κατηγορία, μικρότερη ακόμα, ευτυχώς την απέφυγε σχεδόν εν όλο η ποίηση, είναι ποίηματα τα οποία έχουν αποπλανηθεί διότι παρεσέφρισε η άλλη ιδιότητα του 21, αυτό που εγώ ονομάζω πλασματικό 21. Υπήρξαν δυστυχώς και μερικά τέτοια ποίηματα. Μάλιστα. Αυτά ήταν λίγο πολύ τα κριτήρια. Ωραία. Για να συγκροτηθεί η ανθολογία. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που προλογίσατε σε αυτή την ερώτησή σας, μια ανθολογία δεν μπορεί να συγκροτηθεί με όλα, με τα πάντα. Δεν γίνεται. Και αν θέλετε, ο κρυφός πόθος μου ήταν αυτή η ανθολογία να βρίσκεται και σήμερα στα χέρια των ανθρώπων που διαβάζουν ποιήση, για να έχουν ακριβώς το συναξάρι της ελευθερίας μας μέσα από τον ποιητικό λόγο. Ωραία. Διότι η ποιήση, όπως γνωρίζετε, δεν παρακάμπτει την αλήθεια. Την εξαντλεί με την έρευνά της μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και είναι και επιλεκτική στα θέματα της. Θα έλεγα ότι πηγαίνει στο κουκούτσι των πραγμάτων, οπότε αυτή είναι η αλήθεια τελικά. Μέχρι μυελού οστέων. Ναι. Η ελεύθερη πολιορκημένη δεν είναι μια πλήρης, ολοζώντανη και ολοδιάστατη εικόνα των πολιορκημένων του Μεσολογγιού. Αυτό και μάλιστα με ατελή σχεδιάσματα από τον Σολωμό, όχι με ολοκληρωμένο έργο. Πράγμα το οποίο βέβαια επαυξάνει την αναγνώριση πόσο μεγάλο είναι το έργο του. Δεν εισχωρεί μέχρι το κόκαλο που λέτε. Ναι.
Μα και εξάλλου υπάρχει και το άλλο, αυτή που είπαμε προηγουμένως χάρη. Μα για να διαβάσεις τι έγινε σε δύο πολιορκίες του Μεσολογγιού, πρέπει να διαβάσεις χιλιάδες σελίδες με συχνά αντικρουόμενες πληροφορίες και με πολλές αιτιάσεις και με πολύ γκρίνια και αρκετά παράπονα και εγώ ξέρω αυτό και αρκετά ναι μεν αλλά όμως και πάει λέγοντας και όλα αυτά τα διαβάζεις, παίρνεις το απόσταγμα, τον άμα από το Σολωμό με τα σχεδιάσματα των ελευθέρων πολιορκημένων και με 3-4 οικίες στροφές που περιέχει ο ύμνος στην ελευθερία της πρώτης συλλογής του Σολωμού, για την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγιού. Να σταθούμε λίγο στο δημοτικό τραγούδι. Χαίρομαι. Ναι, που είναι το πρώτο μέρος. Χαίρομαι, ιδιαίτερα. Γιατί το δημοτικό τραγούδι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι η αρχή και είναι τόσο σημαντικό για την ελληνική ποίηση και ιδιαίτερα για τη θεματική της Επανάστασης, θα αναφέρω αυτό που είχε πει ο Κόντογλου, άνθρωπος που δεν νιώθει στα κατάβαθα της καρδιάς του τα λαϊκά μας τραγούδια, αναφέρεται στη δημοτική ποίηση, δεν είναι σε θέση να νιώσει αληθινά την Επανάσταση του 21. Και επίσης θαύμασε ο Κόντογλου την εκφραστική λιτότητα, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ποίησης. Και ξέρουμε ότι τα δημοτικά τραγούδια, η δημοτική ποίηση, έχει επηρεάσει τα μάλα και τους ποιητές στη συνέχεια των νεότερων χρόνων. Παράδειγμα και ως προς, στα κύρια στοιχεία τους και το 15σύλλαβο που χρησιμοποιούν, και άλλα, και να αναφερθώ έτσι απλώς στο παράδειγμα του Γκάτσου, που στην Αμοργό συνδυάζει μάλιστα τον τρόπο των δημοτικών τραγουδιών και του σουρεαλισμού. Το σουρεαλισμό με τη δημοτική ποίηση. Έτσι. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, ακριβώς. Γιατί το δημοτικό τραγούδι είναι η πηγή, ας την πούμε η βρυσομάνα από όπου ξεκίνησε και διαμορφώθηκε η ποίησή μας. Ναι. Χωρίς το δημοτικό τραγούδι, το οποίο οι μεγάλοι ποιητές μας το γνώριζαν άριστα, γιατί το είχαν μελετήσει, μεταξύ αυτών και ο Γκάτσος, ο Σολωμός οπωσδήποτε, γιατί μην νομίζετε ότι από πού άλλο έμαθε γλώσσα ο Σολωμός, ο οποίος, ας πούμε, όταν γύρισε μετά από 10 χρόνια από την Ιταλία, λίγα ελληνικά ήξερε. Να γράφει και να διαβάζει. Σχεδόν τα είχε ξεχάσει. Ιταλικά ποίηματα έγραφε. Από τη μελέτη του δημοτικού τραγουδιού. Και από τη συνάφεια βέβαια με τη γλώσσα του λαού που μιλούσαν όσοι ήταν γύρω του. Αλλά το δημοτικό τραγούδι έχει και την εξής χάρη. Σας είπα προηγουμένως ότι το δημοτικό τραγούδι, το κλέφτικο τραγούδι, μέσα σε μια νύχτα άλλαξε και αυτό και έγινε επαναστατικό τραγούδι. Αλλά το κλέφτικο τραγούδι ακόνιζε το σπαθί της Επανάστασης 400 χρόνια σχεδόν. Και μη σας ακουστεί ως υπερβολή, γιατί στο σοφό βιβλίο του Κωνσταντίνου Σάθα «Τουρκοκρατουμένη Ελλάς», που περιέχει και δημοτικά τραγούδια, αναφέρονται εκατοντάδες επαναστάσεων από το 1453 μέχρι το 1821. Ποιος τα ανέλαβε όλα αυτά? Το κλέφτικο και το δημοτικό τραγούδι γενικότερα, τα απομεινάρια του πολιτισμού μας και η θαλερή γλώσσα μας ακόμα που αντιστεκόταν. Δεν κρεμόμασταν πουθενά αλλού, σε αυτά κρεμόμασταν. Επίσης ήθελα να τονίσω ότι το δημοτικό τραγούδι που προηγήθηκε χρονικά, ο προπομπός του είναι εκείνο το γνωστό τραγούδι που μιλάνε τα πουλιά με τον ηγούμενο της Αγίας Λαύρας, που λένε ας πούμε ελευθερία ή θάνατος, να διώξουμε όλη την Τουρκιά ή να χαθούμε όλοι. Mm. Επίσης, συνόδευσε όλες τις μάχες που γίναν στο 21 και όλα τα συμβάντα ως ακίνητος χρονικογράφος τους, και περιέγραψε
πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν επί τόπου στις μάχες, τα συμβάντα αυτά που αφορούν τον αγώνα του ελληνικού λαού. Ήταν κάτι σαν τα ΜΜΕ της εποχής, να πούμε, έτσι. Όχι, καμία, με συγχωρείτε, καμία σχέση δεν υπάρχει. Καμία σχέση. Το βεβαίως δεν υπάρχει καμία σχέση, γιατί το με δημοτικό... Την ότι ήταν δεν έχει υπηρετεί σκοπιμότητες. Όχι, όχι, όχι με αυτήν την έννοια. Εφημερίδα, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν και λίγο οι πληροφορίες για τις μάχες, για το τι γινόταν. Με αυτή την έννοια το λέω, όχι τον, ναι, την έννοια την αρνητική των ΜΜΕ, έτσι. Ήταν μέσω πληροφορίας, δεν ήταν κάπως και έτσι. Ήταν... Βεβαίως. Και τι πληροφορία που αποτυπώνεται στον χρόνο. Γι' αυτό μίλησα ότι, ναι, έκανε ταυτοχρόνος και χρονογράφημα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το δημοτικό τραγούδι, νομίζω, είχε μεταφραστεί και ήταν ένα έναυσμα και για, μάλλον ενίσχυσε το φιλελληνισμό, τους φιλέλληνες στο εξωτερικό, γιατί είχε μεταφραστεί και τους έδινε περισσότερο ενθουσιασμό και ξέρουμε όλοι πόσοι φιλέλληνες είχαν επίδραση στην Ελληνική Επανάσταση και είχαν εμπνευστεί και ενθουσιαστεί περισσότερο, νομίζω, από το δημοτικό τραγούδι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχε, όπως τα λέτε, είναι. Υπήρχαν και οι συλλογές του Φοριέλ και η συλλογή του Γερμανού, του Λόγιου. Με συγχωρείτε, τον ξεχνάω τώρα. Και άλλες, και του Ζαμπέλιου που είχαν μεταφραστεί και άλλες συλλογές, οι οποίες πράγματι είχαν διεγείρει τα ευαίσθητα αυτιά για την ελευθερία διαφόρων Ευρωπαίων φιλελλήνων. Και όταν πια έγινε η άλωση του Μεσολογγιού, αυτός ο φιλελληνισμός που λέτε απογειώθηκε. Έτσι. Οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν. Μεταστράφηκε οριστικά η αποφασιστική σημασία κοινή γνώμη των ευρωπαϊκών λαών υπέρ της Ελλάδας. Και υπήρξαν και φιλέλληνες που έγραψαν ποίηματα για την Επανάσταση. Μην ξεχνάμε τον Μπάιρον, είναι το παράδειγμα, το Μεσολόγγι που αναφέρατε. Δεν τον ξεχνάμε καθόλου. Ναι. Αν υπήρχε τρόπος που δεν θα ήταν παρεξηγήσιμος, εμένα αν με ρωτάτε, εγώ τον θεωρώ Έλληνα τον Πάιρο. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Για το λόγο μόνο και μόνο ότι ο ίδιος ήθελε να είναι Έλληνας. Και αν θέλετε προστέρψη, ας πούμε, και αναψυχή, αν θέλετε να σας διαβάσω και ένα ποίημα του Καριωτάκη για τον Πάιρο. Βεβαίως, είναι. Χαρά μας. Σύντομο είναι, αλλά περιεκτικότατο, όπως πάντα. Μπάιρον. Ένιωσεν ότι του ήσαν οι στίχοι άχαρη τύχη και ματαιώτη. Η ορμή του η πρώτη πια δεν αντύχει, αλλά στα τύχη ένδοξη νιώτη. Γίνονται οι γέροι γάβροι, θα ορμήσει ανδρών λουλούδι. Τρεις στροφές ολιγόλεκτες που αποδίδουν μια πλήρη εικόνα του Μπάιρον. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, ναι, όπως είδαμε λοιπόν, είναι τα δημοτικά τραγούδια, αλλά και στη συνέχεια τα, ναι, ποίηματα που γράφησαν από τον Σολωμό και πέρα, αποτελούν και μία πηγή ιστορικών γεγονότων. Ιστορικών γεγονότων και επίσης ιστορίας των ρευμάτων και των τάσεων της ελληνικής ποίησης. Έχουν ένα διπλό ρόλο, έτσι. Είναι, βεβαίως, και η ιστορία των γεγονότων και η ιστορία της ελληνικής ποίησης, γιατί διατρέχουν. Είναι καταπληκτικό ότι υπάρχει μία συνέχεια στη θεματική της ελληνικής ποίησης από εκείνα τα χρόνια, από το Σολωμό, μιλώντας τώρα για τους ποιητές που έχουν υπογράψει, πώς να τους πω, να μην παρεξηγηθώ εγώ. Αν μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε, ναι, για τη διακοπή. Εγώ τους λέω γενάρχες, ναι, της ποίησης που αφορά την ελεύθερη νεοελληνική ζωή μας. Ναι. Και αν μπορώ να προσθέσω και κάτι ακόμα, θα το έλεγα, δεν ξέρω αν θα ακουστεί προκλητικό ή παράξενο τουλάχιστον. Εγώ στις μέρες μας, για τις μέρες μας, τις σύγχρονες μέρες μας, πιστεύω
ότι στη συνείδηση των σημερινών ανθρώπων, σε αυτόν που τουλάχιστον ξέρουν, έχουν γνωρίσει κάποια πράγματα, το μισό 21, για σήμερα μιλάω, το μισό 21 είναι το σπαθί του Καραϊσκάκη και το καριοφύλι του Κολοκοτρώνη και το άλλο μισό είναι ο Κάλβος και ο Σολωμός. Είπαμε πριν για τη συνάφεια μεταξύ των δύο ειδών. Του αγώνα, του καθαυτό αγώνα και του αγώνα της ποίησης. Ο ένας αναλάμβανε τον πόλεμο και ο άλλος αναλάμβανε να τον αποδώσει δάφνο ξακουσμένο. Ναι, και όχι μόνο, υπάρχει και αυτή η διάδραση. Είπαμε, η ποίηση δρά από μόνη της, είναι δράση από μόνη της, αλλά είδαμε ότι οι πολλοί ποιητές πήραν και τα όπλα. Από την άλλη, πολλοί μαχητές πήραν την πένα ή προφορικά σκαρώσανε στη χάκια. Ξέρουμε, αναφέρεται στο επίμετρο της ανθολογίας, ότι ο Καραϊσκάκης απάντησε στον... όχι τον Κυπεχή, ποιος ήταν... στον Χουρσίτ Πασά. Στον Χουρσίτ Πασά. Στον τότε αρχιστράτηγο του Σουλτάνου. Ναι, του απάντησε με ρήμα, με στιχάκια, που ήταν και τολμηρά μάλιστα. Ο Μακρυγιάννης ήταν απήγγειλε δημοτικά ποίηματα. Πολλοί αγωνιστές επίσης είτε σκαρώσαν δικά τους ποίηματα, δικούς τους στίχους, είτε αναφερόντουσαν. Το οποίο είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι μια διάδραση πλήρης. Ποίησης και επανάστασης. Ναι. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι και ο Κάλβος, όπως γράφει στη δεύτερη δεκάδα των οδών του, στα λυρικά, γράφει στο αφιερωτικό προς τον στρατηγό Λαφαγέτ που προηγείται ότι εγώ, αφού εξέδωσε στο Παρίσι τα λυρικά, του γράφει ότι εγώ τώρα κατεβαίνω στην πατρίδα μου, τώρα με καλεί το χρέος να κατέβω στην πατρίδα μου για να προσφέρω άλλη μια καρδιά στα όπλα των μουσουλμάνων. Και κατέβηκε ο Κάλβος. Και το ταξίδι τότε δεν ήταν απλό, όπως είναι τα σημερινά, ήταν λίγο παλιότερα από εμάς. Και κατέβηκε και βρέθηκε μπροστά στη φουντωμένη διχόνοια των εμφυλίων πολέμων και έφυγε απογοητευμένος. Και άλλοι ποιητές. Ο Ζαλοκώστας, ας πούμε, πολέμησε και στο Μεσολόγγι. Ήτανε με το σπαθί στο χέρι. Και άλλοι πολλοί συμμετείχαν σε μάχες. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Το συστατικό όμως, το ουσιώδες συστατικό, είναι ο καθένας με την ιδιότητά του να κάνει αυτή τη διάδραση που λέτε. Εγώ το λέω με πιο απλό τρόπο. Ο ένας, αφού ένας τα πολεμάει, ο άλλος πρέπει να αναλαμβάνει να δοξολογήσει τον αγώνα αυτό. Ναι. Και όχι μόνο, και όχι μόνο, έτσι, γιατί οι ποιητές αναφέρονται και σε σκοτεινά σημεία του αγώνα, όπως τον εμφύλιο. Υπάρχουν, νομίζω, ότι διατρέχεται την ποίηση που προσλαμβάνει τον αγώνα, όχι μόνο δοξαστικά και εγκομιαστικά, αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις, νομίζω. Και έχει ενδιαφέρον αυτό. Βεβαίως, γι' αυτό σας είπα ότι στην αρχή ότι ένα κριτήριο που είχα παράβατο ήταν να αποδίδουν την αληθινή ψυχή του 21. Η Επανάσταση, όπως πολύ καλά ξέρετε και εσείς και όλοι μας, δεν διήλθε αβρόχης ποσή, πέρασε δύο εμφυλίους πολέμους, πέρασε πολύ μεγάλες εσωτερικές ταραχές, βρέθηκε μπροστά σε διλήμματα και αδιέξοδα, σε σημεία που να την αναγκάζουν να σταματάει προσωρινά για να ξανασυνεχίσει πάλι με αυτούς που λέω εγώ, ιερούς που εμφορούνταν από την ιερή τρέλα της ελευθερίας και για να κάνει τα καινούργια βήματά της μέχρι να ολοκληρωθεί όπως ολοκληρώθηκε, εν πάση περιπτώσει. Και για να το πω και αλλιώς, η Επανάσταση είχε ανάγκη από σπαθιά και η ποίηση είχε ανάγκη από ήρωες. Απλώς ήθελα να τονίσω την επιλεκτική συμπεριφορά που έχει η ποίηση απέναντι σε ορισμένα πρόσωπα τα οποία σφράγισαν με την ιερή τρέλα τους που εκτείνεται έως την πλήρη μελέτη θανάτου με τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση. Αυτά η ποίηση
έχει, όπως ξέρετε πολύ καλά, έναν σπουδαίο μεγεθυντικό φακό, τα οποία τα διακρίνει και κυρίως αποφεύγει να κάνει ιστορικούς συγκερασμούς ή αποκρύψεις. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Παπαφλέσσας, ας πούμε. Αυτό ήθελα να πω για τον Παπαφλέσσα. Απαντήσατε ήδη στην επόμενη ερώτησή μου, που θα ήταν εάν παρατηρήσατε ή αν επιλέξατε ποίηματα που αναφέρονται πιο συχνά σε κάποιους ήρωες και όχι σε άλλους, σε κάποια γεγονότα και όχι σε άλλα, και αν αυτό έχει σχέση με το εάν επιλεγόταν να εγκομιαστεί η Επανάσταση ή να υπάρχει ένα κριτικό πνεύμα για κάποιες πτυχές της, όπως είπαμε, που υπάρχουν και τα... και με ποιο τρόπο γινόταν αυτά. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος της ποίησης αυτής για την Επανάσταση? Ήταν σίγουρα εμψυχωτικός, ήταν, όπως είπαμε, και ένα όχημα πληροφορίας της εποχής. Ήταν δοξαστικός, ήταν κριτικός με χιούμορ πολλές φορές, ήταν πηγή έμπνευση σίγουρα. Μήπως όμως χρησιμοποιήθηκε και σαν ένα όχημα για κατασκευή μύθων, και θα αναφερθώ εδώ σε κάτι λίγο λεπτό, το θέμα του κρυφού σχολιού. Μαθαίναμε τουλάχιστον τον καιρό μου εγώ στο σχολείο, ήταν το ποίημα, μαθαίναμε απ' έξω μαυροφόρα, απελπισιά και τα λοιπά, έτσι. Το κρυφό σχολείο, το οποίο πολλοί αμφισβητούν αν ήταν αυτό που έδινε πραγματικά τον τόνο στη συμπεριφορά των Οθωμανών απέναντι στην ελληνική παιδεία και στην ελληνική θρησκεία. Αναφέρεται ότι ήταν ίσως μία εξαίρεση, αμφισβητείτε το αν ήταν ο κανόνας, ή ήταν μία εξαίρεση σε εποχές, το οποίο όμως η τρέχουσα παιδεία, η τρέχουσα πολιτική στην Ελλάδα ήταν να μπει μπροστά και να δραματοποιήσουμε το θέμα του κρυφού σχολείου. Όταν γράφτηκε αυτό το ποίημα, σίγουρα ήταν μια από τις πτυχές της τουρκοκρατίας που ο ποιητής ευαισθητοποιήθηκε και εξέφρασε. Το θέμα είναι αν μπορεί να γίνει όμως και να γίνει θέμα, να γίνει εκμετάλλευση από την πολιτική κάθε φορά του κράτους προκειμένου να μπουν μπροστά κάποια στοιχεία και όχι άλλα. Καταλαβαίνω τι λέει. Θα σας πω. Για αυτούς που έχουν διαρκώς αμφιβολίες και για κάποιους που τους κατατρώει το σκουλικάκι του γλυκού αναφευρετισμού και πρέπει να αμφισβητούν τα πάντα ή να... Ναι. Γιατί το ξέρετε αυτό ότι υπάρχει, έτσι δεν είναι? Αν μπορούσα να τους δώσω μία συμβουλή, θα έλεγα να πάνε να πάρουν ένα ογκώδες έργο του Σάθα, πάλι, νεοελληνική γραμματεία, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα επιτεύγματα των λόγιων και μορφωμένων ανθρώπων και δασκάλων σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σχολεία δίδαξαν στην Ελλάδα, σε ποια δίδαξαν στην Ιταλία και αλλού σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η υπόθεση του κρυφού σχολείου εμένα δεν μου λέει τίποτα, γιατί γνωρίζω ότι σχολεία πολλά υπήρχαν στην Ελλάδα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Γιάννενα. Οι σχολές που είχαν τα Γιάννενα με τον Ψαλίδα και με τους υπόλοιπους είναι περίφημες. Σχολεία είχαν και στο Πύλιο, παντού είχαν σχολεία. Όμως, αν πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη αποτίμηση, μπορούμε να πούμε ότι το γνωστό ποίημα που μιλάει για κρυφό σχολείο μπορεί να έχει πραγματική υπόσταση υπό την εξής αίρεση. Ξέρετε ότι στον τουρκοκρατούμενο βίο μας ο αποφασιστικός παράγοντας δεν ήταν το τι θα έλεγε η υψηλή πύλη, ήταν το τι θα έλεγε ο τοπικός αγάς. Αν ο τοπικός αγάς δεν ήθελε να υπάρχει σχολείο, αν στον τοπικό αγά είχαν πάει πληροφορίες ότι ο δάσκαλος ξεσηκώνει τα παιδιά και τους μαθαίνει αυτό, εκείνο και τ' άλλο, πολύ πιθανόν να συνέβαινε και το κλείσιμο του σχολείου
Και άρα η εναλλαγή ήτανε κρυφό σχολείο. Mm-hmm. Αλλά ο μύθος γύρω από τον οποίο γυρεύει να στηριχτεί αστήριχτα αυτή η μοδάτη συμπεριφορά να αμφισβητούμε τα πάντα, νομίζω σας εξήγησε επαρκώς που θα πρέπει να στραφούν για να μάθουν. Μάλιστα. Και ένας άλλωστε ρόλος, έτσι, για να περάσουμε στα πολύ θετικά της ποίησης για την Επανάσταση, ήταν ότι συνέβαλε και στη διαμόρφωση ή στην μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της εθνικής μας ταυτότητας. Έτσι, και αυτό το σημείο πια, το ανώτατο και το συμβολικό, είναι το ότι επελέγει ένα ποίημα του Διονυσίου Σολομού, που είχε γραφτεί ήδη το 1823, επελέγει στη συνέχεια, αφού μελοποιήθηκε και μάλιστα πολλές φορές μέχρι την τελική μορφή του από τον Μάντζαρο, να γίνει ο εθνικός ύμνος, το σύμβολο του κράτους, που το έθνος αυτό, ο εθνικός ύμνος, ένα έθνος που έγινε, συγκροτήθηκε σε κράτος, πρώτη φορά το ελληνικό κράτος, με το όνομα Έλληνες και ελληνικό κράτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δεν είναι? Πράγματι είναι πολύ σημαντικό και μια αναγνώριση και μια ευτυχή στιγμή ότι επιλέχθηκε το ποίημα «Ύμνος στην ελευθερία» για να γίνει ο λεγόμενος εθνικός ύμνος. Ναι. Δεν ήταν παραγγελία. Έχω μια αμφιβολία. Ναι. Έχω μια αμφιβολία. Από όλους αυτούς που ομνίουν στον εθνικό ύμνο κάθε τρεις και λίγο, πόσοι έχουν αντέξει να διαβάσουν περισσότερο από 10 στροφές του? Ναι, όλο το ποίημα. Που είναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον προς το τέλος, έτσι, και έχει όλες τις... είναι πηγή όλης της ιστορίας, των κακοδαιμονιών, των ηρωισμών, τα πάντα. Πάντα. Ναι, ναι. Είχα την τόλμη, δεν ξέρω αν ήταν φρόνιμο, αναγνώστες τα κρίνουν, να συμπεριλάβω με συγχωρείτε, μιλάω πάντα για τον ύμνο στην ελευθερία. Μάλιστα. Να συμπεριλάβω ένα σύντομο περίγραμμα που τυπλοφορείται «Η ιστορία και η ποιητική δομή στις στροφές του ύμνου», που είναι συνοδευτικό περίγραμμα αυτής της σχέσης. Και εκεί αναφέρομαι στη σχέση που έχουν οι στροφές και οι στίχοι του Σολομού με την ιστορική καταγραφή. Δηλαδή, που μιλάει, ας πούμε, για την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγιού, που μιλάει για την άλωση της Τριπολιτσιάς, που μιλάει για το κάψιμο της ναυαρχίδας του καπετάν Πασά, που μιλάει για τον απαχωρισμό του Πατριάρχη. Θέλω να πω ότι αυτά είναι πράγματα αλληλένδετα, που πολλές φορές είτε τα παραλείπουμε να τα μελετήσουμε, είτε τα προσπερνάμε, γιατί, να σας πω κάτι, βρίσκω και ελαφρυντικά. Το 21, ξέρετε, λειτουργεί απευθείας στην ψυχή. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι όταν οι άνθρωποι το έχουν στην ψυχή τους, πολλό δε μάλλον στη συνείδησή τους, πολλές φορές αποφεύγουν να διαβάσουν ποίηματα. Χάνουν έτσι βέβαια τη χάρη της τέχνης. Ναι. Αλλά το προσπερνάνε κάπως βιωστικά και ίσως με την πιο αλαφρή σκέψη ότι αυτά είναι γνωστά και παραδομένα. Όπως είπε ο Κόντογλου, όμως αν δεν το νιώσεις κατάβαθα στην ψυχή σου, δεν κατανοείς την Επανάσταση. Ναι, γιατί ο Κόντογλου, όπως τον ξέρουμε μέσα από την τέχνη του και τη ζωγραφική και την πεζογραφία, ήταν ένας άνθρωπος που τα εξαντλούσε τα θέματα του επί της ουσίας. Και όχι μόνο τα εξαντλούσε, αλλά τα απουσίωνε και με διαφορετικό τρόπο. Και την τεχνοτροπία στη ζωγραφική και την ιδιαίτερη γραφή που είχε στον πεζογραφικό λόγο του. Δυστυχώς δεν έγραψε ποίηματα.
Για να έρθουμε πάλι στη διαχρονικότητα, μιλήσαμε προηγουμένως του θέματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρατηρούμε ότι ποιητές όλων των ποιητικών ρευμάτων από τότε μέχρι σήμερα γράφουν για το 21 ή αναφέρονται στο 21 μιλώντας για άλλα πράγματα, ακόμα και για υπαρξιακά, για κοινωνικά φαινόμενα και πολιτικά της νεότερης Ελλάδας, αλλά ακόμα και για θέματα υπαρξιακά. Έχω εδώ κάποια εντοπίση και επίσης με κριτική και με μία αναφορά στο 21 σε σχέση με το πώς δεν μπόρεσε πραγματικά η εξέλιξη του ελληνικού κράτους να είναι η αναμενόμενη από τον ποιητή. Έχω εδώ εντοπίσει από την ανθολογία σας κάποια πολύ μικρά του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Λέει, «Καημένε Μακρυγιάννη, να ξέρες γιατί το τσάκισες το χέρι σου». Το τσάκισες... Όχι, με συγχωρείτε. Ναι. Όπως το έγραφε, με συγχωρείτε, όχι τσάκισες, τζάκισες. Τζάκισες. Όπως το... Με συγχωρείτε για την παρέμβασή μου. Ναι, βεβαίως. Δεν το έφερασα καλά. Ο Χριστιανόπουλος το έγραψε με τη γλώσσα του Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννη, τζάκισες. Δεν προφέρανε τότε τσα, τσ, προφέρανε τζιου. Μακρυγιάννης έγραφε τζάκισες ή τζάκισα το χέρι μου. Ή δεν έλεγε κερατσίνη, έλεγε τζερατζίνη. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν το τσάκισες, όχι, 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 καλά κάνατε. Γιατί διαβάστε το τι ωραίο που είναι, έτσι με την γλώσσα μου. Διάβαζα τζάκισες και παρόλα αυτά μου έβγαινε το τσάκισες από συνήθεια. Καημένε Μακρυγιάννη, να ξέρες γιατί το τζάκισες το χέρι σου. Το τζάκισες για να χορεύουν σέικ τα κολόπεδα. Αυτό βλέπω ότι είναι από συλλογή του 72, δηλαδή... Το έγραψε τότε, 150 χρόνια γιορτάζαμε τότε το 71 της Επανάστασης. Ναι. Και μετά παρακάτω εξυπονοείται. Δίπλα στον Ανδριάντα του ήρωα Κασομούλη, που αγωνίστηκε στο Μεσολόγγι το 21, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έστησε μια φωτεινή διαφήμιση της Coca-Cola. Το σλόγγαν εξυπονοείται. Εδώ δεν είναι Μεσολόγγι, είναι Τέξας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πόσο γίνονται με αναφορές το 1821. Επίσης, δωρικά διατυπωμένα. Έτσι. Και κυρίως, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Με το 21 ολοζώντανο και παρόν, στο χρόνο κατά τον οποίο γράφτηκε το ποίημα. Αυτή είναι η διαχρονικότητα του 21. Έτσι. Να ακουμπά σε μια μνήμη άσβηστη και σε μια συνείδηση κοινή, που λέει ότι οι απαρχές μας και η σημερινή μας ύπαρξη στην Επανάσταση του 21 οφείλεται, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανένας να το αποφύγει. Γι' αυτό τονίζω ότι είναι και κοινή συνείδηση και κοινή αντίληψη, άσχετα με το πόσο ασχολούμαστε. Και βλέπουμε το 21 στα 150 χρόνια του, γιατί έχετε δίκιο, το 1971 ήταν τα 150 χρόνια της Επανάστασης, να γράφει ένας αξιολογότατος και σπουδαίος ποιητής δύο ωραία μικρόστιχα ποιήματα και να μεταφέρει το 21 στον παρόντο χρόνο. Και αυτό το έχουν κάνει όλοι οι μεγάλοι ποιητές. Ο Ρίτσος, ας πούμε, μετέφερε κατά κόρον το 21, την εποχή της κατοχής, της αντίστασης και αργότερα. Και άλλοι άλλα. Σε χρόνο όπου το 21 μπορούμε να πούμε ότι ήταν πλέον, είχε αρχίσει να γίνεται θολή κάπως η μνήμη του. Όμως δεν το ξέχασε η ποιήση. Okay. Μέσα εδώ, ας πούμε, ναι. Και μάλιστα μέχρι τον Τάκη Σερέφα, θα πω αυτό το παράδειγμα που είναι πολύ πρόσφατο το ποίημά του. Ναι. Που είναι ένα σύγχρονος και με τις δύο έννοιες, και τη χρονική και με το θέμα του τρόπου, έτσι, της μορφής των ποιημάτων του, εξαιρετικά μοντέρνος, ο σύγχρονος ποιητής, και ο οποίος αναφέρεται και στην εξέγερση που πριν την Επανάσταση, τα ορλοφικά, από το νωρίτερα, που είναι η συνέχεια μετά βέβαια, έτσι, τα ορλοφικά δεν κατόρθωσαν να φέρουν ποθητό αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε πώς ενδιαφέρονται και πώς
πώς το φέρνουν στη σημερινή εποχή για να... γιατί είναι θέματα έμπνευσης αλλά και κάποια διδάγματα με την καλή του όρου έννοια που μπορούμε να αντλήσουμε από την Επανάσταση σε όλες τις πτυχές της. Και γι' αυτό έρχομαι τώρα στην τελική μου ερώτηση. Τι μας προσφέρει τώρα, ποιος είναι ο... Τι μπορούμε να αντλήσουμε ακόμα από αυτό το θέμα και για τη σημερινή εποχή. Είναι εύστοχο το ερώτημά σας. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά να σας το απαντήσω και είναι και πολύ οσμωτικό, όπως το θέσατε. Ναι. Η ελευθερία, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι δεδομένη για κανέναν. Εμείς τώρα, οι σημερινοί νεοέλληνες, των μοντέρνων και υπερτεχνολογικά εξοπλισμένων καιρών, πρέπει να κάνουμε και τις πιο βαθιές σκέψεις. Να εισχωρήσουμε βαθύτερα σε αυτή την έννοια που λέγεται ελευθερία και το πώς αυτή συντηρείται και το πώς αυτή αποκτάται. Για να το πω με δύο κουβέντες του Σολομού, οι πάντοτε ελεύθεροι πρέπει να έχουν και επίγνωση ότι είναι και πάντοτε πολιορκημένοι. Μάλιστα. Και επιπλέον πρέπει να σκεφτούν ότι αυτό αποτελεί από τα αρχαία χρόνια μοίρα για αυτόν τον τόπο. Και ότι είναι πάρα πολλές οι φορές που η ιστορία επαναλήφθηκε υπό τον τύπο ότι οι ελάχιστοι, οι λίγοι, γιατί ελάχιστοι και λίγοι είμαστε μπροστά σε άλλα μεγέθη, είναι αναγκασμένα να έρθουν σε σύγκρουση με τους πολλούς, τους αμέτρητους, τους υπερεξοπλισμένους. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Δεν έχουν επαναληφθεί μία και δύο φορές και δεν ξέρουμε το αυριανό μέλλον τι μας επιφυλάσσει. Ναι. Αυτό είναι, αν μπορώ να πω κάτι, ποια σημασία έχει για μας σήμερα. Και μην ξεχνάμε ότι η ποίηση είναι προϊόν σκέψης και αισθημάτων και αφυπνίζει πάντα, αφυπνίζει συνειδήσεις και είναι μία προτροπή επίσης για σκέψεις και αισθήματα και είναι κάτι νομίζω που το έχουμε πολύ ανάγκη σε περιόδους σαν την τωρινή, σε όλες τις περιόδους κρίσεων. Γιατί, ναι, στο ερώτημα του Χέλντερλιν, τι χρειάζονται οι ποιητές σε μικρόψυχους καιρούς, στο οποίο ο ίδιος απαντάει όμως ότι ακριβώς στα σκοτάδια της νυχτός έχει χρέος ο ποιητής, σαν ιερέας του Διονύσου που είναι, να τραγουδήσει και να μην αδρανεί. Ακριβώς και, όπως τα λέτε. Οπότε, ναι, η ποίηση προφανώς είναι αναγκαία παραποτέ και σήμερα και μάλιστα η ποίηση που μας παραπέμπει, που αναφέρεται σε αυτούς τους καιρούς και στην αρχή του ελληνικού κράτους. Ναι. Και για να μην ξεχνάμε ότι δεν λύνει τίποτα βέβαια η ποίηση, δεν θεραπεύει, αλλά έστω μπορεί να είναι ένα φάρμακο. Οπότε, όπως για να αναφερθώ στο μεγάλο μας Καβάφη, όπως έλεγε ο Καβάφης, τα φάρμακά σου φέρε τέχνη της ποίησεως που κάνουν για λίγο να μην νιώθετε η πληγή. Ας μείνουμε σε αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Ήθελα μόνο να σας πω ότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, η ποίηση είναι αναγκασμένοι πολλές φορές να ρίχνουν γροθιές στο στομάχι. Έτσι. Τόσο ώστε ο αναγνώστης της να αναγκαστεί, εκ των πραγμάτων να αναγκαστεί, όχι τον αναγκαστεί ποιήση, να αλλάξει τα έσω του, τα μέσα του, σε έξω. Και να αντιληφθεί πράγματα και για τον εαυτό του, και για τον συναυτό, και για την κοινωνία ολόκληρη, ότι δεν είναι μακριά από τον ίδιον και από την κοινωνική αλληλουχία με την οποία είναι δεμένος. Ποίηση θα τον αναγκάσει, με τον τρόπο που είπα πριν, να σκεφτεί ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι περιγραφές,
είναι αποστάγματα που του προσφέρουν ιατρείο ψυχής. Και το βλέπουμε αυτό, ότι εν γέννη η ποίηση λειτουργεί ως ιατρείο ψυχής. Γιατί είναι σύνδεση του έσω με τον έξω κόσμο και ναι. Είναι απαραίτητο αυτό. Το έχουμε και ανάγκη. Θα σε πάει η ποίηση με έτσι. Ακραίο τρόπο, γιατί ακραίος είναι ο τρόπος της, με καλή σημασία, θα σε πάει να αλλάξεις το μέσα σου, να το βγάλεις έξω. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι οδός που δεν μπορεί να μην οδηγεί εκεί και με την επισήμανση βέβαια ότι μιλάω για την καθαρή ποίηση. Αυτή την ποίηση που επιτελεί όλα όσα προαναφέρατε. Τους ρόλους που προαναφέρατε. Ένα τελευταίο που ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν έχω καταλάβει καλά ότι τελειώνουμε, είναι ότι ήθελα να σας πω ότι στην έκδοση αυτή, στις εισαγωγικές, στις σύντομες εισαγωγικές μου σημειώσεις, έχω συμπεριλάβει ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που τιτλοφορείται «Πατρίδα». Δεν είναι γραμμένο για το 21, αλλά έχει μέσα του και το 21 και όλα τα 21 που ακολούθησαν μετά. Και αυτό το ποίημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ό,τι τελειότερο υπάρχει στην τέχνη που περιγράφει και δίνει την ακριβή έννοια αυτής της πολυφορεμένης και πολυβασανισμένης έννοιας που λέγεται πατρίδα. Θα θέλετε να μας το διαβάσετε, να τελειώσουμε με αυτό? Βεβαίως. Πατρίδα, είσαι γεννημένη από χωριάτες, από φαργές, σκληρές χιλιές γυναικών, από τις ροδιασμένες φούχτες των σκαφτιάδων. Είσαι γεννημένη μέσα από φωτιές, από κραυγές και αίματα, από αυτούς που πέσανε για σένα, χιλιάδες και χιλιάδες, και χάθηκαν για πάντα κατά το χώμα σου. Όταν ο περαστικός ξυλοκόπος κάθεται σε μία πέτρα στην άκρη του δρόμου, την ώρα που βραδιάζει, δεν είναι μονάχος. Ακούει κάτω από το χώμα του δρόμου να τον φωνάζει το αίμα σου. Πατρίδα, είσαι γεννημένη από τους πεθαμένους. Μάλιστα. Και αν μου επιτρέπετε το τελευταίο των τελευταίων, το έσχατο, ναι. Σε αυτή την έκδοση έχω συμπεριλάβει και τα αργογραφικά σημειώματα των ποιητών. Βεβαίως, θα το έλεγα, ναι, ναι, εξαιρετικά. Τα οποία προσπάθησα να τα γράψω με έναν τρόπο, ούτως ώστε ο αναγνώστης τους να αποκομίζει μια συνολική εικόνα του βίου και του έργου για κάθε δημιουργό, που να είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που να του μένει η ουσία. Αυτό προσπάθησα να κάνω τουλάχιστον. Βεβαίως. Το αποτέλεσμα θα το κρίνουν βέβαια οι γι' αυτό είναι και πλήρης η ανθολογία. Έχει εισαγωγή, έχει επίμετρο, έχει τα εργοβιογραφικά στοιχεία, ναι, των ποιητών που περιλαμβάνεται. Ναι. Είναι πραγματικά, ναι, ένα επίτευγμα, το είπα και στην αρχή. Πραγματικά, συγχαρητήρια και πάλι. Σας και ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε μαζί μας έστω διαδικτυακά λόγω των περιστάσεων. Ελπίζω ότι καλύτερες μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τις εκδόσεις Πατάκη για αυτή την ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πατακιά, και σας λέω ειλικρινά ότι χάρηκα που κάναμε αυτή την επαφή έστω και διαδικτυακή. Θα περιμένουμε όταν ελευθερωθεί η Κρήτη. Κάπου θα συναπαντηθούμε. Θα γιορτάσουμε και θα... Εννοείται. Με τα κλέφτικα τραγούδια. Με κάθε ελευθεριά γιορτάζουμε, το συνηθίζουμε. Έτσι, με κλέφτικα τραγούδια. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ και πάλι. Εγώ, να είστε καλά. Καληνύχτα.